Μια πολύ σημαντική επιτυχία σημείωσε η Ακαδημία Σότοκαν Καράτε Ντο Ηρακλείου στο Πανελλήνιο κύπελο έγχρωμων και μαύρων ζωνών, τερματίζοντας την τέταρτη θέση της κατάταξης σύμφωνα με τα μετάλλια που κατέκτησαν οι αθλητές. Μέσα από σκληρή δουλειά και προετοιμασία αρκετών εβδομάδων, κατάφεραν να κάνουν ένα μεγάλο άλμα συγκριτικά με πέρσι, όπου στην αντίστοιχη διοργάνωση είχαν τερματίσει στην 19η θέση. Ο προπονητής Βασίλης Κατσαντάς, μιλώντας στην Κρήτη TV, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για την προσπάθεια όλων των αθλητών, ενώ αναφέρθηκε γενικά στην ανάπτυξη του καράτε τα τελευταία χρόνια και τη φιλοσοφία που διέπει το συγκεκριμένο άθλημα. Πρώτη φορά που στο σωματείο μας έρχεται τέταρτος όλη την Ελλάδα σε ένα πανελλήνιο κύπελλο ατόμων με μαύρο ζωνών. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Στο ίδιο πρωτάθλημα πέρυσι είχαμε βγει 19η. Ήταν 126 σωματεία από όλη την Ελλάδα. Πολύ δυνατό επίπεδο, πολύ καλοί αθλητές, όλοι τους πολύ καλά δομημένοι. Πρώτη φορά σημαίνει σε επίπεδο τοπικό ένα σωματείο και είναι χαρά μας για αυτό να έρθει τέταρτο σε όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε για το καλύτερο, δουλεύουμε καθημερινά και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη βολή μας για τα παιδιά. Για την προσπάθεια που γίνεται στο σωματείο υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα έρχεται με κόπους πολλών ετών καθώς χρειάζεται επιμονή και πολλή δουλειά. Ο σύλλογό μας ιδρύθηκε το 2016. Είμαστε αναγνωρισμένο σωματείο από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είμαστε 10 χρόνια αυτή τη στιγμή ενεργό σωματείο. Τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε πρώτοι σε όλη την Κρήτη. Όλα τα σωματεία σε όλο το... και στο νομό Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Κρήτη είναι πολύ δυνατά, κάνουν σοβαρή δουλειά. Εμείς προσπαθούμε να δουλεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα, όχι να ξεπεράσουμε το άλλο, απλά για να γινόμαστε καλύτεροι. Ο προπονητής της Ακαδημίας Σότοκαν Καράτε Ντο Ηρακλείου αναφέρθηκε ακόμη στο επίπεδο του καράτε στην Κρήτη, το οποίο έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια, χάρη στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται από όλα τα σωματεία. Το επίπεδο του καράτε στην Κρήτη ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά από όλους τους προπονητές και τους αθλητές. Τα περισσότερα παιδιά πλέον δουλεύουν από τις 7 μέρες στις 6 μέρες της εβδομάδας. Δουλεύουν σκληρά, κάνουν 2 ώρες προπόνηση και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα, πέρα από τα μετάλλια, γιατί τα μετάλλια, αν δεν είσαι καλός άνθρωπος, δεν έχουν κανένα νόημα. Όσες επιτυχίες και να έχεις, προσπαθούμε στο σύλλογό μας να έχουμε καλά παιδιά και μετά να έρχονται επιτυχίες. Κλείνοντας, ο Βασίλης Κατσαντάς μίλησε για όλα όσα προσφέρει το καράτε ατομικά στα παιδιά, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρώτα απ' όλα είναι να είσαι ένα πειθαρχημένο άτομο, να έχεις σεβασμό. Υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία πίσω το καράτε. Προσπαθείς να γίνεσαι, πέρα από το κομμάτι της γυμναστικής, να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, να πειθαρχείς το σώμα σου, στο μυαλό σου, να δυναμώνεις. Το καράτε είναι ένα άθλημα που βοηθάει και σίγουρα στην αυτοπεποίθηση και στην καλή συμπεριφορά, που να μην συμβαίνουν κάποια έτσι, τέτοια περιστατικά στα σχολεία. Κάθε χρόνο ασχολούνται περισσότερα παιδιά με τον αθλητισμό. Προτείνουμε όλα τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό ανεξαρτήτως του καράτε. Μπορούν να πάνε σε όποιο άθλημα θέλουν εκείνα, αρκεί να αθλούνται, να μην τα παρατάνε και να προσπαθούν για το καλύτερο, να είναι πρώτα απ' όλα, ξαναλέω όπως το είπα πριν, καλοί άνθρωποι και μετά καλοί αθλητές.